Τον κίνδυνο η σημερινή υποβάθμιση να οδηγήσει σύντομα σε λουκέτο την παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Σιτίας, τόνισαν τα μέλη της Παγκρίτιας Παιδιατρικής Εταιρείας στο περιθώριο των εργασιών του 35ου Παιδιατρικού Συνεδρίου. Από την 1η Οκτωβρίου η κλινική βρίσκεται στον αέρα με την πραγματοποίηση μόνο πρωινών ιατρίων και όχι σε καθημερινή βάση. Λειτουργεί. Μη καλύπτεται με κάποια παροδική λύση, αλλά ουσιαστικά δεν έχει δοθεί απάντηση ακόμα στο τι θα γίνει με το νοσοκομείο Σιτίας. Μιλάμε για ένα περιφερειακό νοσοκομείο και για μια παιδιατρική κλινική που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο νησί, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε και δεν έχουμε μέχρι τώρα κάποια απάντηση στο τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Ενώ έχουμε κρούσει τον κόδωνα κινδύνου και η Ιατρική Σύλλογη και η Παγκρίτια Παιδιατρική Εταιρεία. Η πρόεδρος της Παγκρίτιας Παιδιατρικής Εταιρείας, διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής του Παγνή, Ελευθερία Παπαδοπούλου, έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυσης του τομέα της παιδιατρικής στα δημόσια νοσοκομεία. Έχουν πολύ υψηλή επιστημονική κατάρτιση. Δεν υστερούμε λοιπόν σαν γιατροί. Έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες. Από στελέχη πολύ έμπειρα, εξειδικευμένα στελέχη, ιδιαίτερα στις μονάδες μας, παρέχουμε πολύ υψηλή ποιότητα παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας, όμως εμείς σαν λειτουργοί της δημόσιας υγείας θέλουμε περισσότερη ενίσχυση, υποστήριξη και φυσικά θέλουμε στελέχωση. Με πολλές παιδιατρικές κλινικές του ΕΣΥ να υπολειτουργούν, ο κλάδος επαναφέρει επιτακτικά το αίτημά του για αξιολόγηση του έργου των παιδιάτρων. Ζητήματα και υποστελέχωσης ακριβώς και ανάγκη του παιδίατρου να μπορεί να ασκεί τη δουλειά του με περισσότερη αξιοπρέπεια σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του. Δηλαδή να έχει μια καλύτερη, να το πω έτσι, να αξιολογείται καλύτερα το έργο του, το λειτουργήμα το οποίο προσφέρει, το οποίο κάποιες φορές δυστυχώς δεν αξιολογείται σωστά. Στο 35ο Παιδιατρικό Συνέδριο που φιλοξενήθηκε στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά, τέθηκαν θέματα που απασχολούν την παιδιατρική κοινότητα συνολικά, τόσο αναφορικά με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του παιδιού, όσο και σε σχέση με σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου.